Με τη χάρη του Αγίου Θεού μας και με τις ευχές και τις ευλογίες του αυτού του Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, να βρεθούμε εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του Ιδρυτού της Εκκλησίας μας, μπροστά στο Ιερό του Λείψανο, να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας και να την παρακαλέσουμε να μεταφέρει τις προσευχές μας στον θρόνο του Υιού της και Κύριου μας Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία μας σήμερα στο συναξάρι της ημέρας το πρωί είχε και το όνομα του Αγίου Νύφωνος που ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Επειδή όπως όλοι οι Άγιοι και αυτός ο Πατριάρχης ο Νύφων αγάπησε πολύ την Παναγία, αξίζει να πούμε λίγα για το συναξάρι. Ο Νύφων έζησε τον 15ο αιώνα σαν Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά από μικρό παιδί άκουγε πάντα για το περιβόλι της Παναγίας, για το Άγιο Όρος. Δεν είχε μεταβεί ποτέ εκεί. Αρωτούσε βεβαίως τους Αγιορείδες που έφταναν στην Κωνσταντινούπολη πάντοτε και ενθουσιαζόταν με τις διηγήσεις των πατέρων, αλλά και βλέποντας τις μορφές τους. Έτσι λοιπόν όταν πέρασαν τα χρόνια και γύρασε, και ενώ ήταν ακόμα Πατριάρχης και μάλιστα από τους πιο δυναμικούς και πετυχημένους, να μην χρησιμοποιήσουμε μία σύγχρονη λέξη, Πατριάρχες, σκέφτηκε και είπε, τώρα που είμαι πολύ καλά ακόμα και αντέχω, ας παραιτηθώ, γιατί είχε στο μυαλό του παραιτούμενος να πάει στο Άγιο Όρος, αλλά δεν το είπε βεβαίως αυτό σε κανένα. Όταν τελείωνα λοιπόν οι εργασίες της Συνόδου, λέει στους συνοδικούς παρέδρους, Άγιοι αδελφοί, επειδή έχω πολύ κουραστεί και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ πια να προσφέρω ό,τι χρειάζομαι σαν Πατριάρχης, θα παραιτηθώ και θα πάω κάπου να ησυχάσω. Μη με ψάξετε, γιατί θέλω να ζήσω ήσυχα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Αντέδρασαν οι υπόλοιποι αρχιερείς, αλλά όταν είδαν ότι ο Πατριάρχης επέμενε μία μέρα, δύο μέρες, πολλές μέρες, είπαν ας του κάνουμε το χατήρι στο τέλος. Και έτσι δέχτηκα την παραίτησή του, μάζεψε όσα πράγματα είχε, τα μοίρασε και μία μέρα ντύθηκε λαϊκά ρούχα, χωρίς δηλαδή ράσα, πήγε στο λιμάνι εκεί που έφευγαν τα πλοία για τη Θεσσαλονίκη και παρακάλεσε να του ένα φτηνό εισιτήριο σε ένα πλοίο και μάλιστα τους είπε να κάνω και κάτι στο πλοίο γιατί δεν έχω πολλά χρήματα. Εκείνη τον είδαν έτσι σε βάσμιο γεροντάκι και τον πήρα στο πλοίο, όσα χρήματα έχει, τον αποβίβασαν στη Θεσσαλονίκη και εκείνος σιγά σιγά έφτασε στην Ουρανούπολη και από εκεί στο Άγιο Όρος. Πήγε λοιπόν εκεί στο Άγιο Όρος και έφτασε στη Μονή Διονυσίου. Όταν έφτασε στη Μονή Διονυσίου, πήγε στη σειρά να πάρει την ευχή του Οικουμένου και στο τέλος μετά την τράπεζα παρακάλεσε τον Οικουμένο να τον δει ιδιαιτέρως και του είπε «Σε παρακαλώ, είμαι γέρος άνθρωπος, δεν έχω πετύχει τίποτα στη ζωή μου, θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια μου εδώ στο περιβόλι της Παναγίας, ήτανε το όνειρό μου, πάρτε με στο μοναστήρι». Ο Οικουμένος τον είδε έτσι και ρωτάει και του λέει «Μα, τόσο γέρο άνθρωπο, τι να σε κάνω, τι μπορείς να κάνεις. Δεν θα μπορείς ούτε να βγάλεις το ψωμί σου. Εδώ είναι δύσκολη η ζωή η καλογερική». Εκείνος έλεγε «Όχι, έχω δυνάμεις, θα προσπαθήσω. Κάντε ένα καλό γύρο, θα κάνω κάτι». Και ο Οικουμένος του λέει «Πες μου κάτι που θα μπορούσες να κάνεις». Και ο Πατριάρχης είπε «Θα μπορώ να βόσκω τα βόδια του μοναστηριού». Του λέει «Θα αντέξεις, βεβαίως». Εντάξει, τον έκαναν μοναχό και του έδωσαν το διακόνημα του Βουρδουνάρη. Δηλαδή, έπαιρνε τα βόδια το πρωί από τον κήπο της Μονής έξω από το μοναστήρι, τα πήγαινε μακριά για να προσκύσουν, τα φύλαγε και γύριζε το βράδυ όταν πια ήταν νύχτα, ίσα ίσα που προλάβαινε πριν κλείσουν το παραπόρτι, γιατί η πύλη της Μονής είχε κλείσει, έτρωγε κάτι και προσευχόταν σχεδόν όλη τη νύχτα μέχρι να φύγει το πρωί και να βόσκει τα βόδια της Μονής.
Συνεχιζόντουσαν όλα αυτά για αρκετά χρόνια και μάλιστα ο ηγούμενος ήταν μαζί με τους άλλους πατέρες πολύ ευχαριστημένος που ένα γεροντάκι τους είχε απαλλάξει από τα προβλήματα, λειτουργούσε πολύ ωραία το κοπάδι και τα γελάδια τους, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν χανόντουσαν τα ζώα όπως γινόταν παλαιότερα. Και ένα πρωί μετά την ακολουθία έκανε μια κουβέντα με τους πατέρες και είπε «Ευτυχώς που τον πήρα αυτό το γέρο». Πήγε λοιπόν στο κελί του λέει ο ηγούμενος να ησυχάσει και όπως κάθισε εκεί στην καρέκλα του τον πήρε λίγο ο ύπνος. Εμφανίστηκε λοιπόν μπροστά του ο πρόδρομος, ο οποίος είναι προστάτης της Μονής Διονυσίου. Και του λέει «Δεν ντρέπεσαι, ούτε εσύ ούτε οι άλλοι, κάθαστε μέσα στην ησυχία σας και έχετε έναν πατριάρχη να σας δώσει τα πόδια». Δεν έχουμε κανένα πατριάρχη, λέει στο όνειρο αυτό ο ηγούμενος. Έχετε, λέει, αυτό το γεροντάκι που βόσκει τα πόδια σας τόσο καιρό, είναι ο πατριάρχης. Να βγείτε το βράδυ που θα γυρίζει να τον υποδεχτείτε για να το καταλάβετε. Λέει ο πρόδρομος και ξύπνησε ο ηγούμενος. Μάζεψε τους πατέρες που ήταν εκεί και τους είπε αυτό και αυτό και αυτό. Λέει, αλλά κάνουμε αυτό που είπε ο πρόδρομος. Βάνανε λοιπόν το βράδυ που ξέρανε ότι γύριζε ο Γουρδουνάρης με τα πόδια τις στολές τους τις καλύτερες, πήραν τα θυμιατά, τα εξαπτέρυγα, βγήκαν έξω από την γωνή και μόλις ερχόταν ο Πατριάρχης άρχισαν να ψένουν τους ύμνους της παραλίας όπως συνηθίζεται στις υποδοχές των αρχιερέων και των πατριαρχών και εκείνος έσκυψε το κεφάλι, πλησίασε τον ηγούμενο και του είπε «Και εγώ που είχα βρει την